Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε σε μια ακόμα εκπομπή επί παντός εδώ στην συχνότητα του Ionian και σήμερα θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία κάνει και σίγουρα νομίζω ότι θα έχει μια πολύ έτσι, θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί του. Φιλοξενούμε απόψε εδώ στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Σφίκα, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την ναυτιλία, έχει σπουδάσει μηχανικός. Καλησπέρα σας κύριε Σφίκα. Καλησπέρα σας. Τώρα δηλώνετε αγρότης. Έτσι. Είμαι και αγρότης. Μετά τη σύνταξη από την μηχανολογική ναυπηγική έχω δηλώσει, γιατί ασχολούμαι πράγματι με το, και σαν νέος ασχολούμαι με τη. Εγώ πάντως νομίζω ότι η πιο σημαντική σας ιδιότητα αυτή τη στιγμή θα είναι σίγουρα νομίζω το γεγονός ότι είστε ένας ευεργέτης, ένας ευπατρίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον συνάνθρωπό του, αγαπά τη χώρα του και το κάνει και το δείχνει έμπρακτα αυτό. Και το λέω με αυτό κυρίες και κύριοι γιατί ο κύριος Δημήτρης Σφίκας είναι ο άνθρωπος ο οποίος χάρισε στην ουσία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας μια ολόκληρη κλινική αποκατάσταση σε ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχει δώσει μια νέα πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας πάνω στον τομέα αυτό και βέβαια μια φοβερή βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο το οποίο έχει κάνει ο κύριος Σφίκας στη ζωή του, ξέχωρα βέβαια από την εκπληκτική πορεία την οποία έχει κάνει στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Κύριε Σφίκα, πείτε μας λίγο για την ιστορία τη δικιά σας. Όπως είπα και στην αναγόρευση, γεννήθηκα στην Πάτρα. Πάρα πολλών ετών, 83 ετών. Έχετε αναγορευτεί, να πούμε, επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας, έτσι. Α, ναι, φυσικά. Η οποία ήταν μια εξαιρετική τιμή για μένα και ιδιαίτερα ευχάριστη γιατί η συμμετοχή των συμπολιτών μου ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Και ευχαριστώ όσους παρακολούθησαν την αναγόρευσή μου. Η οποία ήταν και εμένα πράγματι η μεγαλύτερη αναγνώριση που μου έχει γίνει και ευγνωμονώ το Πανεπιστήμιο των Πατρών και την Κομιτεία των Ιατρών και την κυρία Πρίτανη, η οποία αποφάσισαν να με αναγορεύσουν σε επίτιμο διδάκτορα. Όπως είπα, γεννήθηκα στην Πάτρα, σπούδασα ναυπηγική μηχανολογία στη Γερμανία, εργάστηκα για λίγο στη Γερμανία, μετά παρακολούθησα για 3 χρόνια κατασκευές στην Ιαπωνία, η οποία ήταν μια συμπλήρωση των σπουδών με την πρακτική και έχοντας αποκτήσει αρκετές γνώσεις, με τη βοήθεια κάποιου γνωστού τραπεζίτη του εξωτερικού, κατόρθωσα να μεταπηδήσω στην πλειοκτησία. Είναι οικογενειακή επιχείρηση, ιδρύθηκε το 1975. Μια οικογενειακή επιχείρηση την οποία την ιδρύσατε εσείς, έτσι. Δεν υπήρχε πιο πριν κάποια ιστορική παράδοση, κάποια οικογενειακή παράδοση. Με βάση το επάγγελμα, τις σπουδές και την εμπειρία που είχα αποκτήσει και με ένα πάρα πολύ μικρό κεφάλαιο το οποίο ενισχύθηκε από ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό δάνειο τραπέζης γερμανικής. Είναι σημαντικό πάντως το ότι μπόρεσε ένας άνθρωπος από μόνος του, ξεκινώντας στην ουσία από το μηδέν, με όπλο τις σπουδές του, να καταφέρει να γίνει πλειοκτήτης. Ίσως τα αυτιά των περισσότερων τηλεθεατών μας ακούνε τώρα να το θεωρούν ότι είναι κάτι απίστευτο, ένα απίστευτο όνειρο όλο αυτό. Κοιτάξτε, δεν άρχισα αμέσως, ούτε μετά την παρακολούθηση στην Ιαπωνία, η οποία έγινε για λογαριασμό κάποιας μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας εκείνη την εποχή. Την ξέρετε, ήταν η Καραγιώργης που είχε και τα πλοία εδώ πέρα, ο Μιχαήλ Α. Καραγιώργης, που είχε εδώ και το Mediterranean Sea. Τα θυμάστε σίγουρα αυτά τα πλοία και το Mediterranean Sky. Και ήταν μια πολύ σημαντική και με πολύ μοντέρνες ιδέες εταιρεία. Εργάστηκα εκεί ως από το 1971 και μέχρι το 1978 σαν
τεχνικός διευθυντής της εταιρείας. Από το 1975 όμως οι γνώσεις τους είχα αρχίσει να έχω και κάτι δικό μου. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος λόγω και της επαγγελματικής του ιδιότητας έχει γυρίσει τον κόσμο. Είστε ένα ανήσυχο πνεύμα και αυτό φαίνεται νομίζω. Πώς πήρατε την απόφαση έχοντας δει τόσα πράγματα να γυρίσετε στην Ελλάδα κάποια στιγμή και να πείτε εγώ θέλω να κάνω κάτι για τον τόπο μου. Μιλάω για την κλινική αποκατάσταση. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα, πώς ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στο να πάρετε την απόφαση αυτή και να χαλάσετε ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό προκειμένου να μπορέσετε να δώσετε χαρά σε κάποιους ανθρώπους? Κύριε Γιαπρακά, σας ευχαριστώ που ξεφεύγετε από το πρόσωπό μου και πηγαίνουμε τώρα στο σημαντικότερο έργο. Θα επιστρέψουμε αργότερα γιατί νομίζω ότι το πρόσωπό σας έχει ιδιαίτερη σημασία και ο κόσμος πρέπει να μάθει αρκετά πράγματα για εσάς. Σας παρακαλώ να επικεντρωθούμε στη μονάδα η οποία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες αναγνωρισμένες και από ξένους ειδικούς που την έχουν επισκεφθεί και η οποία θέλει πραγματικά την συμπαράσταση και την ενίσχυση από όλη την πατρική κοινωνία, η οποία νομίζω ότι έχει αντιληφθεί ότι είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή η κλινική. Η ζωή μου είναι πειθαρχημένη, συντηρητική και αγαπάω την πατρίδα μου. Αγαπάω την πατρίδα μου και αγαπάω και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, ιδιαίτερα. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρω κάτι, απαιτάνθηκα εδώ σε ένα φίλο μου, ο οποίος μου έδωσε δύο δυνατότητες, ή να πάμε στην Αρχιεπισκοπή να προσφέρουμε ό,τι θα θεωρούσαν χρήσιμο, ή να πάμε στο Πανεπιστήμιο και στο Νοσοκομείο. Προτίμησα σαφώς να πάμε στο Πανεπιστήμιο. Η δεύτερη επιλογή. Στο Πανεπιστήμιο και στο Νοσοκομείο φυσικά. Έτσι. Η δωρεά δεν ξεχωρίζει. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι πανεπιστημιακή παρά νοσοκομιακή. Και γι' αυτό έχουμε τονίσει και στην είσοδο το έχουμε τονίσει, αυτό είναι η επιθυμία μας, να προσφέρει στην έρευνα. Και αυτό το έχουν αντιληφθεί αρκετοί νομίζω. Και είναι άλλωστε και ο ρόλος γενικότερα ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου, έτσι, ναι, πέρα από την, ναι, περίθαλψη και την αποκατάσταση, ναι, προβλημάτων, ναι, υγείας, να συμβάλλει και στην έρευνα η οποία γίνεται πάνω στην ιατρική επιστήμη. Σας ομολογώ ότι τις περισσότερες ευχαριστίες τις έχω δεχτεί από παιδιά και από γονείς παιδιών που έχουν κάνει ορισμένες μελέτες και ορισμένη μαθητευομένου υπηρεσία στη μονάδα. Νομίζω ότι δεν είναι περισσότερη προσφορά σε αυτό το σημείο από ότι είναι στον περιορισμένο αριθμό κρεβατιών που δυστυχώς το 1/3 σχεδόν χρησιμοποιούμε. Για γνωστούς λόγους, τους οποίους ξέρετε είναι πέραν των δυνατοτήτων των δικών μου και των ασχολουμένων με τη μονάδα και του Πανεπιστημίου και του νοσοκομείου και ιδίως του προσωπικού και του κυρίου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος μου έχει συμπαρασταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι δεν είμαι κλινικάρχης, δεν έχω τις γνώσεις και μια ευγενική και διακριτική καθοδήγηση με βοήθησε πάρα πολύ. Αποφασίσατε λοιπόν, κύριε Σφίκα, να κάνετε ένα ευεργέτημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Πώς ήρθε η ιδέα για την συγκεκριμένη κλινική? Η συγκεκριμένη κλινική είχε προγραμματιστεί από το κράτος να είναι έτοιμη το 2004. Λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Και σε αυτό με βοήθησε ο τότε διοικητής, ο κύριος Ιωάννης Δημάρατος του νοσοκομείου, με τον οποίο έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ στενές οικογενειακές και φιλικές σχέσεις.
με καθοδήγησε σε αυτό. Πρόταση δηλαδή ήταν ή να γίνει μια μονάδα που να χρησιμοποιηθεί για τις καθημερινές ανάγκες των επισκεπτών που είναι για λίγο διάστημα, ή να γίνει αυτό το έργο, το οποίο σαφέστατα ήταν αυτό που από μόνο του μιλούσε να το κάνουμε. Και γι' αυτό ξέρετε, αποφασίσαμε να ξέρετε κάτι, κύριε Σφίκα, μου προξενεί εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι το 2004, την εποχή των παχιών αγελάδων, αν θέλετε, τότε που έρεε χρήμα και λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, που γινόντουσαν αρκετά πράγματα στη χώρα, φτιαχνόντουσαν αρκετά πράγματα, το κράτος δεν μπόρεσε να φτιάξει μία κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και χρειάστηκε να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του και την περιοχή του, να δώσει τα χρήματά του προκειμένου να γίνει αυτό το έργο. Μου κάνει πραγματικά τρομερή εντύπωση, ιδίως λόγω της εποχής που έγινε η συγκεκριμένη πράξη. Ναι, και να σκεφτείτε ότι αυτό που προεβλέπετε ήταν στο 1/3 του μεγέθους από αυτό που έχουμε σήμερα. Το οποίο για μένα, έχοντας την άγνοια της νοσοκομιακής, το θεωρούσα ότι είναι μικρό. Εν τούτης και στο εξωτερικό μου έχουν πει ότι τα 22-23 κρεβάτια που διαθέτει δεν μπορεί να το χαρακτηρίσουν μικρό. Είναι ένα λογικό μέγεθος. Και δηλαδή από περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα που προβλέπονται, με έλλειψη παραδείγματος χάρη δυναμοδαπέδου, το οποίο δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το θέσουμε σε λειτουργία, γιατί εκεί χρειάζεται και κάποιος ιδιαίτερος που να έχει διοριστεί από, ας πούμε, από το κράτος, από το Υπουργείο Υγείας, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα το ερευνητικό. Είναι περίπου 2.400 τετραγωνικά μέτρα σε μέγεθος, είναι άνετο και γι' αυτό δίνει μια αίσθηση ανάπαυσης και γαλήνης στους ανθρώπους που θεραπεύονται εκεί, και νομίζω ότι και στα παιδιά, που είναι πολύ σημαντικό, στα παιδιά που εκπαιδεύονται και κάνουν και μελέτες στη μονάδα. Πόσο καιρό σας πήρε μέχρι να ολοκληρωθεί το εγχείρημα, κύριε Σφίκα? Η πρώτη μου επαφή με τον κύριο Δημάρατο ήταν το Σεπτέμβριο, θυμάμαι και τις ημερομηνίες, 14 Σεπτεμβρίου του 2006. Και μας πήρε σχεδόν 1,5 χρόνο για να εγκριθεί η κατασκευή και να πάρουμε την άδεια από το κράτος. Αντιλαμβάνεστε ότι και η δωρεά δεν είναι ευπρόσδεκτη καμιά φορά στο κράτος. Θα έρθουμε και στο θέμα αυτό και θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό και για τα πολλά στραβά και ανάποδα που συναντήσατε προφανώς λόγω της γραφειοκρατίας ή οτιδήποτε άλλο στην προσπάθειά σας να λειτουργήσει αυτή η κλινική. Ναι, και άρνηση, όπως έχω αναφέρει, άρνηση και αντίδραση. Εν πάση περιπτώσει, με τη βοήθεια του συλλόγου και του προσωπικού, όπως είπα, και των υψηλά ισταμένων στην μονάδα που με συμπαραστάθηκαν και που τρέξαμε και σε Υπουργεία. Ήμουν ευτυχής διότι λόγω του επαγγέλματός μου η ναυτιλία ευτυχώς δεν εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό δεν εξαρτάται από το κράτος. Βέβαια χρειαζόμαστε συμπαράσταση, χρειαζόμαστε κατανόηση, χρειαζόμαστε βοήθεια για τον ανταγωνισμό. Δεν εξαρτάστε λοιπόν από το κράτος, ωστόσο... Δεν εξαρτώμεθα. Ειλικρινά δεν είχα επισκεφθεί ποτέ Υπουργείο. Και νομίζω... Για την επαγγελματική σας, έτσι, ναι, κατά ναι, την επαγγελματική κανένα, σταδιοδρομία. Για κανένα ρουσφέτη. Για κανένα ρουσφέτη. Ούτε για κάποιο, τέλος πάντων, όχι ρουσφέτη, κάτι λογικό. Και αν, αναγκαστήκατε να το κάνετε λόγω της δωρεάς. Αν θυμάμαι καλά, κάναμε γύρω στις, και με τον κύριο διοικητή τότε και αργότερα, κάναμε γύρω στις, και με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήταν πάντοτε μαζί για να με βοηθάει, και με την κυρία Μιχαήλ, η οποία είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα, η κυρία Μιχαήλ, Ξανθή Μιχαήλ,
περίπου 15 επισκέψεις σε υπουργεία. Όσα δεν κάνατε για την επαγγελματική σας έτσι σταδιοδρομία, τα κάνετε μαζεμένα για την κλινική. Κανένα για την επαγγελματική μου. Κανένα. Ευτυχώς. Και είμαι ευτυχής για αυτό που μπορώ να το πω ότι δεν χρειάστηκα. Επομένως, κύριε Σφίκα, αναγκαστήκατε από ό,τι καταλαβαίνω να τα βάλετε κι εσείς με το τέρας αυτό της γραφειοκρατίας και μάλιστα για έναν σκοπό ιερό. Γιατί όταν προσπαθείς να ευεγερτήσεις και μάλιστα την ίδια σου την πατρίδα, νομίζω ότι είναι ιερός ο σκοπός και το να συναντάς τέτοιου είδους προβλήματα, γραφειοκρατικά να το πω εγώ έτσι αθώα, είναι λίγο τρελό ακούγεται. Είναι και προπαντός είναι απογοητευτικό. Διότι ποτέ δεν πήγα να το παρουσιάσω σαν δωρεά. Το παρουσίασα και εξακολουθώ να το παρουσιάζω σαν μια προσφορά στην κοινωνία. Mm-hmm. Και πράγματι είναι προσφορά στην κοινωνία. Τι σημαίνει δωρεά? Η δωρεά είναι κάτι, το παίρνω, το τρώω και φεύγω. Εδώ είναι μια προσφορά η οποία έχει σκοπό να προσφέρει τόσο στους πάσχοντας όσο και στην νέα κοινωνία που θέλει να εξασκηθεί και να μάθει. Ποια ήταν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε, κύριε Σφίκα? Τι σας λέγανε, δηλαδή, σε αυτές τις συναντήσεις που πηγαίνατε με όλους αυτούς τους υπηρεσιακούς παράγοντες πιθανόν που να συναντηθήκατε? Τι σας λέγανε, ποια ήταν τα εμπόδια αυτά τα οποία βλέπατε μπροστά σας? Η πρώτη αντίδραση ήταν ναι, στην γραμματεία σημείωσε να ενεργήσουμε, να κάνουμε. Αυτό μόλις φεύγαμε από την πόρτα, ξεχνιόταν. Εκτός από 4 προσωπικότητες, τις οποίες θα μου επιτρέψετε να μην αναφέρω, οι οποίες πράγματι έδειξαν ενδιαφέρον και ήταν οι πρώτες πέτρες τις οποίες πατήσαμε για να δημιουργήσουμε κάτι. Υπήρχε, θεωρείτε, άγνοια? Από τι ξεκινούσε αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος, λέγοντάς μας ότι ναι μεν το σημειώνανε, στη συνέχεια το ξεχνάγανε? Το ξεχνάγαν όλο, μπορεί να θεωρούσαν τώρα τι μας λέει αυτός ο τρελός, θέλει να κάνει, θέλει να φτιάξει, θέλει οτιδήποτε, άστονε μωρέ. Τι πιστεύετε ότι ήταν? Δεν έλεγαν ότι είναι κάτι άχρηστο, γιατί ήταν κάτι που το πρώτο πράγμα που ανέφερα είναι ότι κοιτάξτε, αυτό δεν είναι το πάτησα την κοιλιά μου και έβγαλα μια ιδέα. Είναι μια ιδέα κρατική η οποία λείπει από την Ελλάδα και από τα Βαλκάνια λείπει. Είναι και μια ανάγκη, μια πραγματική ανάγκη. Και μάλιστα θα μπορούσαμε, όπως παλιότερα κάναμε και με τις σχολές τις στρατιωτικές, να έχουμε και ξένους και να έρχονται και να μαθαίνουν εδώ πέρα και να αφήνουν κάποια χρήματα στην Ελλάδα, τα οποία πάντοτε τα χρειαζόμαστε και ποτέ δεν είχαμε αρκετά ώστε να λέμε μας φτάνουν και να μην κυνηγάμε άλλους παράγοντες που θα μας προσφέρουν κάτι. Πρέπει να είστε πάντως πολύ επίμονος άνθρωπος, κύριε Σφίκα. Δεν σας άκουσα. Πρέπει να είστε πολύ επίμονος άνθρωπος. Να επιμένετε. Και το λέω αυτό γιατί παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε, τη γραφειοκρατία που βρήκατε, κλειστές πόρτες, κλειστά μυαλά και σε μια περίοδο όπου έρχεται η οικονομική κρίση, εσείς δεν το βάλατε κάτω, συνεχίσατε να πιέζετε προκειμένου να γίνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Και εξακολουθούμε να ασχολούμεθα εντατικά, διότι η άρνηση δεν σταμάτησε ποτέ. Συνεχίζεται ακόμα και τώρα, Νομίζω ναι. Θα φτάσουμε στο σήμερα, αλλά πάμε να δούμε λίγο τα βήματα τα οποία ακολουθήσατε στην συνέχεια. Βρήκατε κάποιες πόρτες κλειστές, κάποια κλειστά μυαλά θα έλεγα εγώ. Πώς καταφέρατε να τα ξεκλειδώσετε και να προχωρήσει το εγχείρημα? Σας είπα, υπήρχαν και 4 πρόσωπα τα οποία έδειξαν πραγματικά από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον να ενεργήσουν, να βοηθήσουν, να κάνουν και αυτοί κάτι. Και επαναλαμβάνω ότι δεν επιθυμώ να αναφέρω τα πρόσωπα. Ευτυχώς δεν περιορίζονται σε ένα κρατικό μηχανισμό μιας ορισμένης εποχής. Με τα χρόνια που περάσαμε είχαμε πολλές αλλαγές και έτσι δεν μπορώ να πω ότι η Α ή η Β κυβέρνησης βοήθησαν ιδιαίτερα. Ευρέθηκαν άτομα τα οποία επίστεψαν ότι πράγματι είναι μια προσφορά η οποία χρειάζεται και είναι καλό να τη βοηθήσουμε. Πότε ολοκληρώθηκε η κατασκευή της κλινικής, κύριε Σφίκα? Πότε ολοκληρώθηκε, πάτε. Ναι.
Νομίζω ότι ήταν 18 Ιουνίου του 2011. Και τότε ξεκινά ένας ακόμα Γολγοθάς. Ναι, ο μεγαλύτερος Γολγοθάς, ειλικρινά, ήταν μέχρι να πάρουμε την έγκριση της άδειας κατασκευής. Ήταν το πιο απίθανο, δηλαδή, ήταν αυτό. Το ότι βρήκαμε δυσκολίες στην διάθεση και την έγκριση των κονδυλίων για το προσωπικό, επειδή έγινε σε μια αργότερη εποχή που είχε αρχίσει η Ελλάδα να μην στέκεται καλά οικονομικά στα πόδια, ιδιαίτερα άσχημα να στέκεται στα πόδια της. Εκείνη ήταν η πιο δύσκολη εποχή που δεν βλέπαμε και το λόγο γιατί. Mm-hmm. Για κάτι που είχε ήδη εγκριθεί και δεν πραγματοποιήθηκε να συναντούμε δυσκολίες. Έτσι λοιπόν υπήρχε πρόβλημα με την στελέχωση της κλινικής. Δηλαδή εσείς μπήκατε στη διαδικασία, φτιάξατε την μονάδα αυτή, φτιάξατε την κλινική αυτή, ναι, με το όραμά, ναι, σας, ναι, να προσφέρετε, ναι, να βοηθήσετε ανθρώπους, να βοηθήσετε την έρευνα. Ξεπεράσατε όλες τις δυσκολίες οι οποίες είχαν προκύψει μέσα από τον κρατικό μηχανισμό για την κατασκευή της κλινικής. Και πάμε στην δεύτερη φάση τώρα, που πρέπει αυτή η κλινική για να λειτουργήσει να στελεχωθεί με κόσμο, να μπει προσωπικό μέσα, να υπάρξει ο ανθρώπινος παράγοντας για να μπορέσει να αποδώσει και να λειτουργήσει. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να ξεπεραστεί και αυτό το εμπόδιο, που αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πάλι με δική σας παρέμβαση στην ουσία, ναι, λειτουργήσε. Ναι, 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 ναι. Και μάλιστα επιθετική πια η προσπάθειά μου. Νομίζω ότι κάποια έγκριση παραπέρα από έναν ελάχιστο αριθμό έγινε μεν στα χαρτιά, δηλαδή κάπου 36 άτομα, όπως βλέπετε, αλλά μετά ξεχάστηκε αυτό παντελώς. Δεν ήρθαν ποτέ τα άτομα αυτά, δηλαδή. Όχι. Αυτό προέβλεπε, δηλαδή, αυτό το προσωπικό, περιορισμένο μένα, αλλά να λειτουργεί πλήρως η μονάδα με όλα τα κρεβάτια και και τους εξωτερικούς, το ambulance, που και τώρα με τα μέσα που έχουμε νομίζω ότι πλησιάζουν τις 30 την ημέρα. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια και συμπαράσταση. Τώρα το προσωπικό το οποίο υπάρχει στην κλινική επαρκεί για να καλυφθεί η ζήτηση που υπάρχει? Με τα βίας τώρα έχουμε νέα κρεβάτια. Και αυτό οφείλεται στις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού. Μάλιστα. Ως και στη χρήση της πισίνας έχουμε πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η πισίνα είναι για αυτή τη μονάδα πολύ σημαντικό κομμάτι. Κύριε Σφίκα, βάλτε μία ανωτελεία, να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στην συνέχεια να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα και ποια προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί και προσπαθεί να επιλύσει ο κύριος Σφίκας και η ομάδα του στην συγκεκριμένη κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Ιόνιαν επί παντός, και κουβεντιάζουμε με τον κύριο Δημήτριο Σφίκα, ο άνθρωπος ο οποίος είχε ένα όραμα να φτιάξει μια κλινική αποκατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, με στόχο όχι μόνο την βελτίωση των ασθενών, αλλά και την βελτίωση της έρευνας πάνω σε συγκεκριμένους τομείς. Κύριε Σφίκα, κουβεντιάζαμε για το πώς έγινε πράξη το όραμά σας, τα εμπόδια τα οποία συναντήσατε, τις δυσκολίες τις οποίες συναντήσατε στην διαδρομή σας αυτή. Και φτάσαμε στο σήμερα. Φτάσαμε στο σήμερα που ξεκινήσατε να μας λέτε ότι τα προβλήματα δεν έχουν σταματήσει. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Ναι. Αν ερευνήσετε στο Πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο,
και στη μονάδα νομίζω ότι θα σας αναφέρουν ποιες είναι οι δυσκολίες. Εμένα θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ γενικά. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες και μάλιστα θα σας παρακαλούσα να επικεντρωθούμε στις προσφορές της μονάδας που θα ήθελα να τονίσετε και να ενισχύσετε και στην συνδρομή των συμπατριωτών μου, των πατρινών, που καλόν θα είναι να κοιτάξουν αν μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου των Φίλων, που προσφέρει και ενισχύει τις προσπάθειες και το γεγονός ότι αποτελείται από ένα αξιόλογο αριθμό αξιόλογων ανθρώπων, λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία και η προσπάθειά τους. Απλά πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο, κύριε Σφίκα, ότι χρειάζεται η στήριξη αρκετών ανθρώπων, χρειάζεται η αγάπη αρκετών ανθρώπων προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα όλη αυτή η ιστορία την οποία ξεκινήσατε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, και γι' αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, έτσι ώστε να μην υπάρχει η εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα κάνει όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εσείς έχετε κάνει πολλά, έχετε προσφέρει πολλά, έχετε τη διάθεση να προσφέρετε ακόμα περισσότερα, ωστόσο χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Ασφαλώς. Δεν είναι δυνατόν να γίνω κλινικάρχης. Ούτε έχω τις γνώσεις, ούτε και τον χρόνο, ούτε και μου επιτρέπεται να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Είναι μια προσφορά την οποία πρέπει να καλλιεργήσουν άλλοι, ώστε να δώσει καρπούς και να μπορέσει να πραγματοποιήσει το όραμα που είχε αρχικά από το κράτος να προσφέρει σε περίπτωση που θα έπαθαν κάτι οι αθλητές των Ολυμπιακών του 2004, και μετά φυσικά δεν θα έμενε για τους αθλητές, παρόλο που και τώρα είναι αρκετοί αθλητές που βρίσκουν βοήθεια και συμπαράσταση στην μονάδα. Ολόκληρες ομάδες είναι παρούσες σε όλες τις εκδηλώσεις, διότι βρίσκουν ένα αποκούμπι και μια κατανόηση των προβλημάτων τους στη μονάδα. Το όραμά μας λοιπόν είναι να προσφέρουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους πάσχοντες και σε πιο πολλούς περισσότερο νέους, αλλά και να πάμε παραπέρα, διότι νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν, οι Έλληνες γιατροί και οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν διδακτορικές εργασίες. Για φανταστείτε. Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, κύριε Σφίκα. Φανταστείτε. Να έρχονται από τη Ρουμανία, γιατί και εκεί δεν έχουν τέτοια μονάδα, να έρχονται εδώ για να εκπαιδευτούν και να πάρουν κάποιο ιδιαίτερο αναγνωριστικό δίπλωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό πάντως που λέτε, γιατί η μελέτη και η έρευνα είναι συστατικά απαραίτητα στην ιατρική επιστήμη και ιδίως αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς για την χώρα, που βλέπουμε ότι και η έρευνα κλειδονίζεται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Πάρα πολλοί νέοι επιστήμονες, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν πράξη την έρευνά τους και να τη συνεχίσουν, αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό σε συνδυασμό με την δουλειά, προκειμένου να έχουν έτσι ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον, αλλά και ένα καλύτερο ακαδημαϊκό μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη κλινική δίνει αυτή τη δυνατότητα στα νέα παιδιά, στους νέους φοιτητές, να μπορέσουν να συνεχίσουν την προσπάθεια την οποία κάνουν, την μελέτη τους πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα στην κλινική αυτή, έτσι δεν είναι? Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι δεν θα περιτολογήσω, αλλά διευθυντές Άγγλοι και Γερμανοί που ήρθαν εδώ πραγματικά εξέφρασαν την επιθυμία, μακάρι να είχαμε και εμείς μια τέτοια μονάδα. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η μονάδα αυτή? Δεν σας άκουσα. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της μονάδας ποια είναι? Ποια είναι αυτά που την κάνουν τόσο ξεχωριστή? Κοιτάξτε, είναι ένας πολύ ευχάριστος χώρος. Είναι πολύ καλά διαρρυθμισμένος. Έχει αρκετά όργανα και αρκετή ιατρική υποδομή και
από απόψεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων, αλλά και από απόψεως προσωπικού. Μετά είναι και η τοποθεσία της τέτοια που και για τον ασθενή δίνει μια άνεση. Δηλαδή το γεγονός ότι βλέπει τη γέφυρα, το γεγονός ότι έχει πρασινάδα γύρω-γύρω, ότι τα χρώματα που έχουν μπει στους χώρους είναι ευχάριστα, έχει άνεση. Και το προσωπικό, επαναλαμβάνω, τότε βέβαια αυτοί που ήρθαν από την Γερμανία και την Αγγλία, πολύ ιστάμενα, υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, διευθυντές αντιστοίχων μονάδων, δεν μπορώ να πω ότι θα εντυπωσιάστηκαν από τα όργανα που διαθέτει η μονάδα, αλλά σαν ένα μικρό σύνολο, με αυτά που διέθετε τους εντυπωσίασε, διότι είναι συγκεντρωμένο. Πιθανότατα αυτό να τους εντυπωσίασε, ότι είναι σε μια πολύ καλή τοποθεσία, ότι είναι για τους ασθενείς ψυχολογικά θετική και ότι μπορεί κάποιος να συγκεντρωθεί. Το γεγονός ότι είναι 22 τα κρεβάτια και όχι 200-300 που σίγουρα θα διαθέτουν αυτοί, να τους εντυπωσίασε στο ότι ναι, εδώ μπορεί κανείς να συγκεντρωθεί σε ορισμένα συγκεκριμένα αντικείμενα και περιστατικά. Δεν ξέρω πάντως αν γνωρίζουν και όλο αυτό το γολγοθά που τραβήξατε για τη δημιουργία της κατασκευής της κλινικής, τότε σίγουρα θα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιασμένοι, έτσι. Δεν ξέρω. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και από το πάθος το δικό σας και την επιμονή τη δικιά σας, αλλά και από τα στραβά και ανάποδα τα οποία έχει δυστυχώς το ελληνικό κράτος. Εσείς, κύριε Σφίκα, προσωπικά, ποιο θεωρείτε ότι είναι το καύχημα της κλινικής? Τι είναι αυτό το οποίο έχετε αγαπήσει περισσότερο? Η αφοσίωση του προσωπικού, η αφοσίωση του καθηγητή του κ. Παναγιωτόπουλου, η αφοσίωση του Πανεπιστημίου, ειλικρινά, και το Πανεπιστήμιο έχει αποδειχθεί ότι ενδιαφέρεται. Κατά καιρούς ενδιαφέρθηκε και η διοίκηση της Δυτικής Ελλάδος και νομίζω ότι και τώρα έχουμε κάποιες θετικές ενδείξεις από την διοίκηση. Και το, όπως σας είπα, το γεγονός ότι η ομάδα των φίλων είναι παρούσα κάθε εβδομάδα με τις συνεδριάσεις της, με την αναθεώρηση και ανασκόπηση των υπαρχόντων και το τι μας λείπει. Νομίζω ότι η παρουσία αυτών των ανθρώπων έχει την ιδιαιτερότητα, πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα, είναι ζωντανή. Πώς ξεκίνησε δηλαδή αυτή η ομάδα, για πείτε μας λίγο, πώς ξεκίνησε αυτή η ομάδα? Νομίζω ότι από την δημοσίευση και την προσωπική επαφή που είχαν ορισμένα διακεκριμένα άτομα στο Πανεπιστήμιο και στην κλινική και από μένα φυσικά, διότι και εγώ όσους γνώρισα και όσους υπήρχαν ακόμα από τους συμμαθητάς μου, προσπάθησα να τους φέρω κοντά να γίνουν μέλη των φίλων. Και αυτή η ομάδα βέβαια βοηθάει πραγματικά και το έργο το δικό σας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Και ενημερώνομαι. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένα άτομο ή δύο άτομα να ασχολούνται αποκλειστικά. Περισσότερα άτομα, προσφέροντας το καθένα κάτι, δημιουργούν ένα σύνολο. Σας αναφέρω συγκεκριμένα ότι κάποιος καθηγητής που είχε ιδιαίτερη ικανότητα μηχανική είχε αναλάβει μια εποχή να επισκευάζει τα καροτσάκια από τους φίλους. Αυτές είναι προσφορές πραγματικά συγκινητικές. Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει που βλέπει αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας και ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την κλινική και να βοηθήσει το έργο το οποίο ξεκινήσατε εσείς? Νομίζω ότι αν αποταθεί στην ομάδα των φίλων και ζητήσει να λάβει μέρος σε κάποιες συγκεντρώσεις, σε 2-3 θα καταλάβει το αντικείμενο και το τι χρειάζεται η μονάδα και αν έχει ενδιαφέρον
και χρόνο, διότι νομίζω ότι χρόνος υπάρχει, ιδίως στους συνταξιούχους, και τους κάνει και καλό να ασχολούνται με κάτι, να προσφέρουν κάτι, παρά να κάθονται όλη την ημέρα στο σπίτι και να βλέπουν μένα, αλλά και να χαζεύουν δε στην τηλεόραση. Σίγουρα, βοηθάει πολύ περισσότερο. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να γίνει κάποιος μέλος, όχι έτσι? Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένας φράγμος. Τώρα, κύριε Σφίκα, κοιτώντας πίσω, έχοντας περάσει όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας περάσει όλες αυτές τις δυσκολίες, και από ό,τι βλέπω, εσείς συνεχίζετε να το αγαπάτε, συνεχίζετε να ασχολείστε μαζί του. Είναι μια ερώτηση την οποία την απάντηση την ξέρω, αλλά θα πρέπει να την κάνω. Εάν γυρίζετε το χρόνο πίσω, θα ξανακάνετε τα ίδια βήματα? Βεβαίως. Βεβαίως. Και ίσως και καλύτερα, διότι έχω αποκτήσει και ορισμένες εμπειρίες. Βέβαια, στην άρνηση είναι δύσκολο κανείς να κάνει κάτι. Εάν η άρνηση είναι τείχος, είναι αδύνατο να την αλλάξεις, να αλλάξεις νοοτροπίες και να αλλάξεις ίσως σκέψεις οι οποίες είναι προσωπικοποιημένες και όχι στην ευρύτητα της κοινωνίας που χρειάζεται. Πάντως, γενικά το ζήτημα της ευεργεσίας στην χώρα μας και στην περιοχή, βλέπουμε κατά καιρούς ότι περνά από χίλια κύματα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και το κράτος έτσι εμφανίζεται αρκετά διστακτικό όταν έχει απέναντί του κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν για το κοινωνικό σύνολο, να προσφέρουν για τον τόπο τους, να προσφέρουν για την πατρίδα τους. Βλέπουμε να υπάρχει έτσι μια δισκαμψία της χώρας μας και της ελληνικής κρατικής μηχανής πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το αντιμετωπίσατε κι εσείς άλλωστε, φαντάζομαι. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να βλέπουν κάτι που λέγεται δωρεά σαν δωρεά. Πρέπει να κοιτάνε παραπέρα, να κοιτάνε πιο βαθιά και να ξεχωρίζουν, διότι υπάρχουν ευεργεσίες οι οποίες βασίζονται σε συγκέντρωση χρημάτων από χωροεσπερίδες και τέτοια άλλα. Υπάρχουν όμως προσφορές οι οποίες ξεχωρίζουν, δεν έχουν καμία σχέση με ξένα μέσα υλικά. Γίνονται από πρόσωπα. Είδαμε πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν ξενιτευτεί, είχαν φύγει έξω. Οι περισσότεροι βγάλαν τα χρήματά τους έξω. Εμπόριο και ναι, σαν έμποροι, ναι, που αναπτύχθηκαν, ναι, ναι, έξω, ναι, ναι, γύρισαν, ναι, ναι, πίσω στη χώρα. Η Ελλάδα δεν τους έδινε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν περιουσία. Δεν υπήρχε. Τα τσιφλίγια ήταν τουρκικά. Ακριβώς. Και γι' αυτό βλέπουμε άλλωστε και πάρα πολλά ιδρύματα τα οποία έχουν παραμείνει ακόμα, έτσι. Η Ριζάριος, πάρα πολλά τα οποία έχουν μείνει ακόμα και σήμερα στην χώρα και λειτουργούν και προσφέρουν, ναι, ακόμα, έτσι. Αυτά βέβαια είναι τεράστια έργα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση και καμία σύγκριση δεν μπορεί να υπάρξει με το δικό μας. Αλλά είναι όμως στο DNA του Έλληνα, κύριε Σφίκα, η ευεργεσία, το να μπορεί να βοηθήσει, ναι, 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 τον τόπο του, ναι, Έλληνας, ναι, 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 την πατρίδα του. Το βλέπετε τώρα και όλοι μαζί προσφέρουμε και σε αυτό το βλέπετε, ότι ο κόσμος διαθέτει τον οβολό του για να βοηθήσει ανώνυμα και απρόσωπα κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, ιδίως αυτή την δύσκολη εποχή την οποία ζούμε, έτσι, γιατί εδώ φαίνεται και περισσότερο το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί όταν είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι και πολύ πιο δύσκολο το να μπορέσεις να βοηθήσεις κιόλας, να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις και τη, ναι, θέληση. Ναι. Βεβαίως. Είστε αισιόδοξος για το μέλλον της Ελλάδος, κύριε Σφίκα? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να διώξω την αισιοδοξία. Δεν μπορώ να τη διώξω. Γιατί έχουμε υποχρέωση να είμαστε αισιόδοξοι ώστε να εμπνέουμε αισιοδοξία και στους αυτούς που έρχονται, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Αλίμονο αν την εγκαταλείψουμε την Ελλάδα. Βλέπετε δηλαδή ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να σταθούμε πάλι στα πόδια μας? Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το μυστικό της επιτυχίας? Ξέρετε, προημερών είχαμε συνομιλήσει με έναν Έλληνα, ο οποίος είναι βουλευτής στην Σουηδία και πατρινός μάλιστα, ο κύριος Σωτήρης Δελής, τον οποίο τον ρωτήσαμε και για το πώς βλέπουν οι ξένοι την χώρα μας σε σχέση με το οικονομικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Η απάντηση που μας έδωσε, ξέρετε ποια ήταν? Ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε βοήθεια και στην ουσία να σταθούμε μόνοι μας στα πόδια μας.
Ναι, αυτό. Αν δεν δείξεις ότι μπορείς να σταθείς ώστε να σε βοηθήσουν, έστω και με δεκανίκια, αλλά να σταθείς, δεν έχει νόημα. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση τα ρίχνουν την προσφορά τους στον Κιάδα. Τώρα, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα τον τόπο του και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πάτρα, πώς βλέπετε την περιοχή της Αχαΐας, κύριε Σφίκα? Είστε πλέον εδώ, έρχεστε, μένετε αρκετό χρονικό διάστημα το χρόνο στην περιοχή της Πάτρας, έχετε τους φίλους σας εδώ, κάνετε τις βόλτες σας, βλέπετε τον τόπο. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται άλλο ο τόπος αυτός? Κοιτάξτε, δεν είμαι εις θέση, διότι για να πει κανείς κάτι, να εκφράσει μια γνώμη, πρέπει να έχει εμβαθύνει περισσότερο και να έρχεται σε επαφή σχεδόν καθημερινή. Εγώ δεν έχω αυτή τη δυνατότητα και ερχόμενος κάθε 2-3 εβδομάδες για ένα Σαββατοκύριακο εδώ ή ένα μήνα τον Αύγουστο, δεν νομίζω ότι μπορώ να εκφράσω γνώμη συγκεκριμένη για το τι. Φυσικά ότι έχουμε κάνει τρομερές ζημιές οι προηγούμενες γενιές. Δεν ξέρω, δεν αναφέρομαι στην τωρινή, διότι όπως σας είπα δεν μπορώ να εκφραστώ συγκεκριμένα, αλλά κάναμε μεγάλες ζημιές. Καταστρέψαμε όλη τη βιομηχανία. Πού θα βρει ο κόσμος χωρίς βιομηχανία, πού θα βρει απασχόληση? Πάτρα, που ήταν μια πόλη ανεπτυγμένη βιομηχανία τότε σημαντικά εργοστάσια. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να επανέλθω σε μια κεντρική χώρα της Ευρώπης, στη Γερμανία, που έχω ζήσει φυσικά σαν φοιτητής. Εκεί η κάθε κομμόπολης είχε ένα εργοστασιάκι. Δηλαδή ζούσε ο κόσμος, είχε μια πηγή μόνιμης κλιματικής βοήθειας, φυσικά με απόδοση εργασίας, αλλά δεν ήταν αυτή η συγκεντρωμένη, ο συγκεντρωτισμός που υπάρχει εδώ. Και προβαντός εκεί που υπήρχε, που δεν θα κάνω λάθος αν αναφερθώ στην Πάτρα και στο Βόλο, τελικά τους καταστράφηκε η βιομηχανία. Δηλαδή καταπολεμήθηκε άγρια από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Να σας πω ότι είχα ζήσει να έρχονται στον Αλισό με ένα γρανάζι και λέω, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το γρανάζι? Λέει, το πήραμε από του Λαδόπουλου. Ρε παιδιά, και δεν το κάνει το γρανάζι που πήρατε από του Λαδόπουλου? Και να δοθεί ευκαιρία να δουλέψει ξανά, θα πρέπει να αρχίσουν να ζητάνε τα γρανάδια. Επομένως το σβήσατε από το χάρτη. Και ζήσε τόσος χρόνος. Δεν λέω αν ζούσε όπως έπρεπε, καλά ή κακά, διότι δεν ήμουν στη θέση λόγω ηλικίας να το κρίνω εκείνη την εποχή. Αλλά το γεγονός ότι κατέστρεψαν τις βάσεις και φτάσαμε να έχει τη μεγαλύτερη ίσως ανεργία στην Ελλάδα, μετά το Βόλο ίσως, δεν ξέρω ποια είναι η πόλη. Φταίμε εμείς οι ίδιοι, φταίει η κοινωνία μας. Λανθασμένη σκέψη πού πρέπει να κάνεις υποχώρηση ώστε να έχεις μια βάση οικονομική στο να ζήσεις. Είναι και αυτός ο χαδερφισμός που έχουμε, έτσι, το οποίο πολλές φορές μας κρατά πίσω από το να μας αφήσει να πάμε μπροστά. Δεν αντιλήφθη το νόημα της ερώτησης. Υπάρχει και αυτός ο χαδερφισμός, δηλαδή αυτό που λέει πολλοί κόσμος, «Ωχ, βρε αδερφέ, τώρα δεν βαριέσαι, έχει ο Θεός». Μας κρατάει πίσω όλο αυτό. Όχι, όχι, όχι. Και αρχαίοι μόνο. Πρόγονοι έλεγαν στην Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή, είσαι στο ποτάμι, αν δεν κολυμπήσεις, δεν θα σε βγάλει η Αθηνά. Μόνη της δεν σε βγάζει. Πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι για να σωθείς. Όταν τα βλέπαν πολύ σκούρα πάντως οι αρχαίοι, οι Έλληνες περιμέναν και τον απομηχανίστεο για να τους σώσει. Αυτά ήταν στο θέατρο. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, στο θέατρο της ζωής είναι σημαντικό να υπάρχει βοήθεια, να υπάρχει έτσι μια κατανόηση των πραγμάτων και να υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το κοινωνικό σύνολο, ενδιαφέρονται για τον τόπο τους και για την πατρίδα τους και προσπαθούν με ό,τι μέσα μπορεί να διαθέτει ο καθένας να βοηθήσουν ώστε να μπορέσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται, για να μπορέσουμε επιτέλους κάποια στιγμή να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε μπροστά και σαν χώρα και σαν κοινωνία αλλά και σαν άνθρωποι. Σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε σε μένα προσωπικά, αλλά νομίζω ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Πρέπει να έχει και άλλους
να σπρώξουν ή τουλάχιστον να συμπαρασταθούν και στις δυσκολίες να προσφέρουν κάτι, έστω και με τις προσωπικές τους δυστυχώς και με τις προσωπικές τους γνωριμίες, να προσπαθήσουν να φέρουν τα πράγματα στο σωστό δρόμο και να μην τα αφήσουν να κατρακυλήσουν. Και εγώ θα είχαν κατρακυλήσει αν στον 1,5 χρόνο μέχρι να πάρουμε την άδεια έλεγα άντε βρε δεν βαριέσαι τώρα. Δεν είπα δεν βαριέσαι, έχω κάποιο σκοπό να προσφέρω και θα το προσφέρω στο πείσμα όλων. Πάντως κύριε Σπίκα, το σίγουρο είναι ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, χρειάζονται πολλοί, όμως χρειάζονται και παραδείγματα προς μίμηση προκειμένου να ακολουθηθεί έτσι αυτή η πορεία, και ένα από τα παραδείγματα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι είστε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία είχαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Το μόνο που θέλω να τονίσω είναι προσπαθήστε να κάνετε ευρύτερα τη γνώση στη μονάδα, δηλαδή να γίνει πιο γνωστή η μονάδα και να συνεισφέρετε, γιατί τα μέσα συνεισφέρουν πάρα πολύ, να συνεισφέρετε όπου κρίνετε ότι είναι σωστό και ενδεδειγμένο, προσπαθώντας να έχετε κάποια πληροφόρηση από τη μονάδα και από το πανεπιστήμιο και από το νοσοκομείο γύρω από τις ελλείψεις και τις αντιδράσεις. Είναι υποχρέωσή μας αυτό άλλωστε, και το Ιόνιαν έχει βρεθεί και στις εγκαταστάσεις της μονάδας μαζί με τον Γεράσιμο τον Φεσιάν, με την εκπομπή Σκέψου Διαφορετικά, προκειμένου να δει από κοντά το έργο αυτό το οποίο παράγεται εκεί. Κύριε Σφίκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή Επιπαντός του Ιόνιαν και βέβαια για το έργο το οποίο προσφέρετε στον τόπο που γεννηθήκατε και που αγαπάτε, στην Αχαΐα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ήταν ένα ακόμα Επιπαντός με καλεσμένο απόψε τον κύριο Δημήτρη Σφίκα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλό βράδυ.